Δεν το ακούς το κουδούνι, αγάπη μου. Μπορεί να είναι διπλανή. Αποκλείεται, βλέπουν τον αγώνα. Γεια σας! Γεια σου, Πελαγία. Όχι και Πελαγία, όχι και Πελαγία. Συμπεθέρα. Παρακαλώ. Τι, τι μην κοιτάτε έτσι καλέ. Τα παιδιά μας, η Λίζα και ο Άρης. Τι. Τα φτιάξανε. Και έτσι εξών από γείτονες, τώρα θα είμαστε και συμπεθέρια. Δεν είναι δυνατόν. Κύριε αγάπη μου. Είμαι στα πρόθυρα χρεοκοπίες. Χάνει ο Παναθηναϊκός και η κόρη μου τα φτιάξε με το γιο της. Ναι, ναι. Καλέ, τι χρεοκοπία λέει. Θα τη σκοτώσω. Τι έπαθε, τι έγινε, είσαι Παναθηναϊκός. Δεν πειράζει, βρε. Επειδή εμείς είμαστε Ολυμπιακοί, δεν θα χαλάσουμε και τις καρδιές μας. Ε, τα παιδιά μας να είναι καλά και να χαρούνε τον έρωτά τους. Συμπεθέρα, συμπεθέρα. Δεν έχω πια υπομονή να περιμένω μια ζωή. Αν τον ήρω αληθινό θα βγει. Δεν έχω άλλες αντοχές. Με κούρασε πολύ το χθες. Τα στάσιμα νερά του με έχουν πνίξει. Έλα στο ρυθμό μαζί μου. Πότε έφυγε, πώς έφυγε! Είναι πολύ λίγο, αγάπη μου, πέρασε από μπροστά σου, σου μίλησε! Κι εγώ πώς δεν το πήρα χαμπάρι! Ήσουν απορροφημένος. Με την μπάλα, ε! Σαν τον δικό μου, βρε παιδιά! Όταν βλέπει μπάλα, ο κόσμος να χαλάσει, δεν παίρνει χαμπάρι! Δεν μου αρέσει η μπάλα, κυρία μου. Καλά, γιατί θύμωσε, τι έπαθε. Δεν του αρέσει να βγαίνει η Λίζα έξω το βράδυ έτσι μόνη της, φοβάται. Καλέ, Βιρονάκο μου, μη φοβάσαι, δεν βγήκε μόνη της. Με τον Άρη μου είναι, στον Κορυδαλό. Πού? Στον Κορυδαλό, παιδάκι μου. Πήγε να της δείξει την πλατεία Ελευθερίας. Πάρ' την στο κινητό και πες να τσακιστεί να έρθει στο σπίτι τώρα, αμέσως. Ο τρελός ο δικός μου θα είναι. Θα τέλειωσε ο αγώνας. Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Άι στο διάολο, επιτέλους. Άι στο διάολο. Λοιπόν, ο δικός σου τελικά είναι βαμμένος, Παναθηναϊκός. Δεν θέλει το γιο μας για γαμπρό. Όχι, δεν τον θέλει. Κακό χρονάκι ο Λόρδος Μύρονας της συμφοράς. Μη στενοχωριέσαι, κουκλά μου. Σιγά με δώσουμε το γιο μας, το κλονάρι μας, τον πρωταθλητή μας, στην κόρη του. Και σιγά την κόρη που έχει, δηλαδή. Άσε που είναι βάσιλος. Εγώ δεν το θέλω για συμπέθερο. Δεν υπάρχει καμιά απολύτως περίπτωση να κάνω εγώ γαμπρό και συμπέθερος γάβρος. Δεν υπάρχει καμιά απολύτως περίπτωση. Τι είναι αυτά που μου λες τώρα, αγάπη μου, γαμπρούς και συμπέθερους. Δηλαδή, μόλις γνωρίστηκαν τα παιδιά, έλεος. Κατεβάζεις τη σχέση της κόρης μας τόσο χαμηλά ως το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, συγγνώμη, αν ήταν Παναθηναϊκή, τι θα άλλαζε. Πολλά. Με έχεις απογοητεύσει πάρα πολύ. Δεν πειράζει, πάρτε στο κινητό. Την πήρα, δεν απαντάει. Ξαναπάρτην. Ορίστε τώρα, δεν το σηκώνει το κινητό του. Κάπου θα γυρνάνε. Ωραία, και δεν τα ακούει δηλαδή. Θα την έχει ξεμοναχιάσει. Γιατί? Γιατί. Για να της δείξει πως πανηγυρίζει ο Πειραιάς. Από εκεί είναι. Η καλή είναι από εδώ. Κανονικά εγώ δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ μαζί σου, αλλά έχει χάρη. Τι? Μου αρέσεις. Αν και είμαστε τελείως διαφορετικοί. Τι διαφορά έχουμε? Α, ναι, ξέχασα. Εσύ ο πατέρας σου είναι γιατρός και εμένα μανάβης. Το είπες και εμείς, εντάξει. Συγγνώμη. Α, και να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη δουλειά του πατέρα μου. Μακάρι πολλοί από όλους αυτούς που είναι στο σχολείο να είχαν πατέρα αυτό το δικό μου. Με συγχωρέσεις. Τώρα... ναι. Αν με βοηθήσει να κάνω την εργασία... Ποια εργασία? Στα αγγλικά που μου έχει βάλει ο Mr. Bean για το Σέξπιρ. Δεν υπάρχει περίπτωση να την κάνω μόνος μου. Θα σε βοηθήσω.
Μεταξύ μας, θα την κάνεις μόνη σου. Το ξέρω. Αφού είμαι άσχετος. Και αυτό το ξέρω. Ναι, αλλά ωραίος άσχετος, ε. Αυτό κι αν το ξέρω. Τίποτα, θα είναι σε κανένα μπάρ με δυνατή μουσική και δεν ακούει. Θα τα ακούσεις λοιπόν μια και καλή. Καλά, αγάπη μου, εντάξει. Αύριο. Τι αύριο? Άμα είναι κάτι να της πεις. Άμα είναι κάτι να της πω. Μα τι λες, Μιράντα? Θα την πάρει και θα τη σηκώσει. Καλά, αγάπη μου, να την πάρει και να τη σηκώσει αύριο. Γιατί αύριο? Γιατί. Έλα, κάτσε, κάτσε που θέλω κάτι να σου πω. Να σου πω αύριο. Θα είσαι πιο ήρεμος. Θα μπορέσεις το βράδυ έτσι να κάτσεις λίγο να το σκεφτείς. Θα είσαι πιο αποτελεσματικός. Τι να σου πω, μπορεί και να έχεις δίκιο. Έχω δίκιο. Και να σου πω και κάτι, δηλαδή, να σου θυμίσω κάτι. Θυμάσαι όταν σε ερωτεύτηκα που δεν σε θέλανε δική μου? Το θυμάμαι. Και? Τι και? Τι έγινε? Τι έγινε? Αντρευτήκαμε. Που σημαίνει? Που σημαίνει ότι μην τα βάζεις με τον έρωτα, γιατί ο έρωτας φουντώνει, δεν λιγοστεύει, ειδικά στην εφηβεία. Και αν το Λιζάκι μας τώρα έχει ερωτευτεί τον Άρη, ό,τι και να της πούμε και ό,τι και να κάνουμε, απλά θα τις στεναχωρήσουμε και θα στεναχωρηθούμε κι εμείς. Μάλιστα. Και τι προτείνεις? Κοίτα, εγώ λέω να την έχουμε από κοντά, να δούμε τι θα γίνει και θα κρίνουμε. Να σου πω κάτι. Να του πω κάτι του παιδάκι μου. Κουκουκουκουκουκου. Το Λιζάκι μας μεγάλωσε. Είναι πολύ φυσιολογικό να ερωτεύεται. Και πόσο μάλλον το γιο των διπλανών που είναι τόσο ωραίο παιδί. Πού στο διάολο μας έτυχαν? 5 εκατομμύρια Αθηναίοι αυτοί ήρθαν και κάθισαν δίπλα μας. Θυμάσαι όταν με ερωτεύτηκε? Εσύ με ερωτεύτηκε. Αν δεν μου από το γάμο που με κυνηγούσαν τα 15 μου, ξέρω στάλιζε έξω από το γυμνάσιο. Πόσο ήσουν? 16. 17 αραβωνιαστήκαμε και 18 παντρευτήκαμε και κάναμε τον αρούλι μας. Και έγινε τέτοιο λεβέντη και έχει και γκόμενα. Τώρα, μπάμπη μου, από 13 χρονών. Αφού έχει να μοιάσει. Τι μου, έχει αντίρρηση? Τι, μη μου λες τώρα, μη μου λες, εμείς σε βάλω κάτω και σε κάνω καπνιστή στο τσάκι δίπλα. Όχι, μπάμπη μου, τα παιδιά. Τα παιδιά είναι στο κρεβάτι, μη φωνάζεις. Ο Άρης, θα έρθει όπου να είναι. Και έπειτα δεν είναι μόνο αυτό, δεν έχω όρεξη. Είμαι στενοχωρημένη. Γιατί, κοκόνα μου? Με το διπλανό μας. Γιατί δεν θέλει το παιδί μας? Άρε, πελαγία, δεν είναι ότι δεν θέλει το παιδί μας. Εμάς δεν θέλει. Γιατί? Γιατί είναι γρουσούζης και κακορίζικος. Και είναι και βάζελος, αυτό τα λέει όλα. Ναι, μπάμπη μου, αλλά δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Μια πόρτα είμαστε. Τι θα γίνει, δεν θα μιλάμε? Πώς δεν θα μιλάμε, ρε, μια χαρά θα είμαστε. Εμείς όπως είμαστε πάντα. Αυτός αυτό θέλει, να μας δει στενοχωρημένους. Αλλά να του κάνουμε τη χάρη, θα είμαστε μες στην καλή χαρά. Μες στο κέφι και το γέλιο. Θα του σπάσουμε τα νεύρα. Ναι, μπάμπη μου, αυτό να κάνουμε. Αύριο, τι ώρα γυρνάει ο Γρουσούζης από τη δουλειά? Κατά τις 2:30 με 3. Θα το κάνω ένα χουνέρι, μόνο παρακάλα να έχει καλό καιρό. Τι θα το κάνει? Ρε, θα το φυσάει και δεν θα κρυώνει, λέμε. Μες στις πόλεις το κάμα, ένα καρέμι φωνή. Ζόλες, μες στα κάρτα. Μες στις πόλεις το κάμα, ένα καρέμι φωνή. Έτσι, ζαργάνα μου, πού να το έτσι. Έτσι, μπράβο. Έλα, ρε. Στον αλήθεια θα το πάνε. Έρα, πως γλεντάμε εμείς από την Νίκαια. Μη πρέπει να θυμάσαι. Ρε, μαμά, πείνασα. Κάθε τρεις και λίγο ψησίματα, τα βαντούρια και τη ριδάχτα. Νέες μόδες. Δεν είναι μόδες. Εμείς τη Νίκαια έτσι πάντα ψήναμε και γλεντάγαμε. Εδώ δεν είναι η Νίκαια. Δυστυχώς. Είναι και μεσημέρι. Δεν έχει καμιά όρεξη η γειτονιά να απολαμβάνει το ρεπερτόριό σας. Ποια γειτονιά, μωρέ? Βλέπεις κανέναν εδώ γύρω? Εδώ είναι η έρημο Ζαχάρα. Αυτή είναι όλη μέρα στις δουλειές τους. Χτίζουνε βιλάρες για να τις χαίρονται οι Φιλιππινέζες τους. Ρίχνε, ρε. Έτσι. Φτάνει, φτάνει. Καλά τον έκανε τον κερατά. Να μάθει να τσιμπολογάει. Ρε, περίμενε τους όλους που να θεμάσαι. Τι λέει Μαργό αυτό το παιδί, βρε μαμά? Τι να κάνει το παιδί, πείνασε, είναι μεσημέρι. Κι εγώ πείνασα. Τι κάνει τόση ώρα? Σταμάτα. Βαμπίνο μου, λεβέντη μου, τελειώνει. Ρίχνε και τώρα, αγάπη μου, τώρα. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Χαζεύει, ψήνει. Στο τέλος θα τα κάψει. Ζαμπέτα, σταμάτα να γκρινιάζει, για θα τα κάψω. Μη μιλάς, μη πάρω τα λουκάνικα που σου φέρα και φύγω. Τώρα είναι αργά, ψηθήκανε. Θα τα πάρω ψημένα. Κλέφτες. Θα τα παίρνω και φέρω.
κλέφτες! Καλά φας, γιαγιά σου, ε. Α, καλά, δεν παίζετε. Έχω ακούσει απειλές και απειλές. Θα πάρω τα λουκάνικα και θα φύγω, δεν το έχω ξανακούσει. Είναι μανιάτικα με πορτοκάλι. Yeah. Δεν έχει το παμπίνο μου για τα αυτά. Να στα φέρω να χτες από την Αρεόπολη. Με σύγκλινο τραχανάκια φραγκόσικα. Oh. Ξέρεις να φτιάχνεις τραχανά? Όχι. Α, δεν είναι τίποτα, θα σου δείξω εγώ να φτιάχνεις το χειμώνα. Είναι ένα και ένα φάρμακο. Που έχω μπλέξει, Παναγίτσα μου. Φέρ το εδώ, ρε. Πού το πας στο λουκάνικο? Κάπου πάει και τα θάβει. Έλα εδώ. Όταν λέτε εμπλοκή, τι εννοείτε, κύριε Σταματίο? Στο θέμα της δανειοδότησής σας. Η τράπεζα απέρριψε την αίτηση για επαναπροσδιορισμό των όρων του δανείου σας και απαιτεί άμεση καταβολή των οφειλωμένων δόσεων στην προθεσμία που σας είπα πριν. Διαφορετικά θα διεκδικήσει όλο το ποσό. Μάλιστα. Λυπάμαι, κύριε Παπαπάβουλο, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Ναι, κύριε Σταματίο. Είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ναι, έλα, Μιράντα. Τώρα βγαίνω από την τράπεζα. Πώς πήγε? Χάλια. Ερε, ερε, μπράμα που σας έφερα, ορμήστε πινάλε. Καθίστε, παιδιά. Άρη, Λίζα, ελάτε. Έτσι. Καλέ. Πιάστε με το χεράκι σας την πριζόλα να την ευχαριστηθείτε. Τι με κοιτάτε, παιδί μου? Πιάστε τι με το χέρι και χάμω. Μην τρέπεσαι. Δεν πρόκειται να σε παραξηγήσει κανείς. Έλα. Έτσι, μπράβο. Άντε, καλή σας όρεξη. Άντε, αμήν. Πρόσεχε σημερέγουλο, γιατί έχουν χοληστερίνη. Δεν έχω τίποτα. Έκανα εξέταση στην Πανδώρα και μου βγήκε παιδική. Ούτε χοληστερίνη, ούτε τριγλικερίδια, ούτε λιπίδια, τίποτα. Μπορώ να φάω όσο θέλω. Πω, αυτή ρε παιδιά θα μας βάζει ζωντανούς, ρε. Τι είπες? Τίποτα, τρώε. Σε άκουσα εγώ τι είπες, αλλά έχει χάρη που είναι τα παιδιά των γειτόνων και δεν θέλω να ρίξω το επίπεδο. Πού να μετάζεις κιόλα, Κυφίνα? Πάμε, να φέρουμε τα άλλα. Ο γείτονας δεν ήρθε ακόμα. Όπου να είναι θα έρθουν, η ώρα τους είναι. Καλά, θα πάθει την πλάκα του όταν δει τι σημαίνει στο Ολυμπιακό και το στολισμό τα παιδιά του. Φοβερή ιδέα μου να καλέσω και τα παιδάκια, ε. Βέβαια. Ωραία γυναίκα. Τι είναι, άντρα μου? Φωνάζεις και σε εκείνη τη μίλητσα την κακομοίρα να φάει τίποτα? Λες. Είναι πέτσι και εγώ καλό να σαβουρώσει το έρμο. Και να συγχυστεί ο κόμις. Όχι μόνο ο κόμις. Ποιος άλλος θα συγχυστεί? Ο Πινοσέ. Τρεις μήνες είναι το πρόβλημα. Σε τρεις μήνες όλα θα φτιάξουν. Αν βρίσκαμε κάποιον να μας δανείσει τα χρήματα για τρεις μήνες, θα σωζόμασταν. Ναι. Τι ναι? Συμφωνώ. Συμφωνείς, αλλά δεν προτείνεις. Τι να προτείνω? Ξέρω εγώ. Μια λύση, μια σκέψη. Κάτι. Κάποιον τέλος πάντων που θα μπορούσε να μας τα δανείσει. Φίλος δεν θέλεις να είναι? Όχι. Γνωστός δεν θέλεις να είναι? Ούτε. Συγγενής? Κοντινός όμως. Πολύ κοντινός. Με ποιος? Για σκέψου. Σκέφτομαι, δεν μπορώ. Η μάνα σου. Η μάνα μου. Γιατί τόσα λεφτά έχει, κόρη της εσύ? Αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσω εγώ λεφτά από τη μάνα μου. Γιατί? Γιατί έτσι. Προτιμάω να πάω να ζήσω στην Νίκαια. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα κάνουμε. Α, τώρα που πες Νίκαια, δεν σχολιάσαμε την κόρη μας. Τι εννοείς? Τη συμπεριφορά της. Άλλος άνθρωπος. Ευδιάθετη, κατέβηκε στην ώρα της, πήρε το πρωινό της, γελούσε, μιλούσε. Άλλος άνθρωπος, όπως σου είπα. Τι είναι αυτό? Έρος ανήκατε μάχαν. Έρος ανήκατε μάχαν, με το ζόρι κρατήθηκα. Και θα κρατηθείς? Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Τι είναι αυτό? Η σημαία του Ολυμπιακού? Βίρον, αγάπη μου. Μπαλόνια, κοίτα. Έχουν βάλει φιόμπο πάνω στο αυτοκίνητο. Ψήνουν. Τι ψήνουν? Πάλι ψήνουν. Συνέχεια ψήνουν, για όνομα του Θεού. Αγάπη μου, σπίτι του είναι. Ό,τι θέλουν να κάνουμε. Νομίζεις? Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Τι να ηρεμήσω, αγάπη μου, από το βάσανο που μας έτυχε δίπλα μας. Θα γίνει χαμός. Μα... Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
Είναι μεσημέρι. Θέλω να κοιμηθώ. Θα κλείσει η μουσική αμέσως. Και θα βγάλουν τη σημαία του Ολυμπιακού. Εδώ δεν είναι νίκαια. Δεν είναι νίκαια. Το ουρί της διπλανής πόρτας. Οπα! Ψέματα. Ψυχραιμία, αγαπημένη μου. Πλάκα μου κάνετε. Ή μίλησα, τα παιδιά μας. Δεν είναι δυνατόν. Γείτονα, πού είσαι, αργήσατε, έλα. Μας περιμένανε, αλλά αργήσατε και δεν αντέξανε, φτηνάσαμε. Ποιους περιμένανε, παιδί μου. Τι λένε, μας περιμένανε. Σε παρακαλώ, αγάπη μου, μην κάνεις θέμα τώρα. Θα τα πούμε οι δυο μας μετά στο σπίτι μας. Σε παρακαλώ, μην ρίξεις το επίπεδό σου. Αυτό μας έχει φάει. Το επίπεδο. Ελάτε, καλέ, κοπιάστε να πιείτε ένα ποτήρι πύρα μαζί μας. Να πάτε ένα μεζέ. Γιορτάζουμε για το αυτοκίνητο το καινούριο που πήραμε. Με γεια. Και για την νίκη της Ολυμπιακάρας. Γειτονά, τσίμπα ένα λουκάνικο. Άσε μας, μπαμπή. Γειτόνισσα, δεν θα με προσβάλλει. Έτσι. Έλα. Έλα. Απρόσκλητε πίσκε. Πώς κρατήθηκα και δεν έκανα φασαρία, ένας θεός το ξέρει. Γιατί να κάνεις φασαρία, καλέ μπα. Ηρέμης, τι έπαθες. Τι έπαθα, τι δουλειά είχατε στο ξένο σπίτι. Μας φώναξε το μπάρμπεκιου και πήγαμε. Κακό είναι. Ναι, κακό είναι. Σας έχω πει, δεν θέλω πολλά πολλά μαζί τους. Καλά, δεν πήγαμε και εκδρομή. Μπορείς να μην απαντάς εσύ, σε παρακαλώ. Τι Λίζα, καλέ μαμά, δεν καταλαβαίνω, τι κάναμε. Γίνεται ένα με αυτούς, αυτό κάνατε. Τρώγατε μπριζόλες με τα χέρια. Και αυτή η θεότρελη από εδώ χόρευε τσιφτετέλη πάνω στην καρέκλα μαζί με την πελαγία. Και με τη γριά με τα ποτηράκια στα δάχτυλα! Το τσίρκο! Καλέ κύριε, εγώ. Τι καλέ κύριε, εγώ, παιδάκι μου. Ήτανε θέαμα αυτό. Πού έμαθες εσύ, τσιφτετέλη μου, λες? Καλά, αγάπη μου, εντάξει, από τη Σερβία είναι η κοπέλα. Δεν είναι από το πριγκιπάτο του Μονακό. Χορεύουνε στη Σερβία, τσιφτετέλη. Και ζυμπέκικο και έχασα από σέρβικο. Α, γι' αυτό το είπανε, έχασα από σέρβικο. Α, μάλλον. Μάλιστα. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι η δίπλα και η σχέση μας μαζί τους. Δεν θέλω παρτίδες με τους διπλανούς, το καταλάβατε? Δεν θέλω! Γιατί? Γιατί έτσι, γιατί είναι σαν αρρώστια, σαν επιδημία, κολλάνε, εξαπλώνονται! Μπαμπά, τι λες? Τι λέω, ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Τι σχέση έχεις εσύ με το γιο τους? Τι σχέση έχω με το γιο τους? Εγώ σε ρώτησα. Φιλική, συμμαθητής μου, είναι γείτονας, δίπλα μας μένει. Κάνουμε παρέα, υπάρχει πρόβλημα? Όχι, 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 αγάπη μου, κανένα πρόβλημα. Ο μπαμπάς απλά ανησυχεί. Για ποιο λόγο? Δεν υπάρχει κανένας λόγος, ε? Όχι. Μακάρι. Τι εννοείς έχει καταλάβει για μας? Εννοώ, έχει καταλάβει ότι κάτι τρέχει μεταξύ μας. Καλά, πώς γίνεται? Είπες εγώ στη μάνα σου. Όχι, εσύ στη δική σου. Ούτε. Τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε σιγά, δεν έγινε και τίποτα. Δεν έγινε και τίποτα, είσαι καλά, έχει θυμώσει πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί δεν θέλει. Τι δεν θέλει να έχεις, αγόρι? Ναι. Γιατί θέλει να έχεις, κορίτσι? Να σου πω, μπορείς να σοβαρευτείς. Τι να σοβαρευτώ, ρε Λίζα. Τρίτη ηλικίου πας. Θα σου κάνει κομμάτι ο πατέρας σου αν θα έχεις αγόρι ή όχι. Άντε ρε, Άρη, τελείωνε. Τώρα. Έλα, πρέπει να κλείσω. Γιατί? Με φωνάζει ο προπονητής μου και σου είπα, είμαι σε προπόνηση. Και είναι πιο σοβαρή προπόνηση από μένα? Όχι, ρε μωρό μου, αλλά με σένα μπορώ να τα πω και μετά. Α, εγώ μπορώ να περιμένω. Ο προπονητής σου δεν μπορεί, ε? Δεν είπα αυτό, αλλά τώρα έχουμε πρόγραμμα. Φτιάξε με τον προπονητή σου, λοιπόν. Λίζα. Λίζα! She never took the train alone. She hated being on her own. She always took me by the hand and say she needs me. She never wanted love to fail. She always hoped that it was real. She'd look me in the eyes. Say yo, Sean Kingston. You're way too beautiful. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. When they say it's over. See, it started at the park. Used to chill at
broke my heart. That's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever. Γεπρ! Τι κάνεις εδώ, ρε? Τίποτα. Τι τίποτα, τι κοιτάς? Τον κήπο των διπλανών. Τι έχει, θέλει φώτισμα το καζόν? Όχι, που είναι ωραίος. Ωραίος είναι, δεν λέω. Αλλά γιατί τον κοιτάς έτσι? Τα μπονσάι. Τι τα μπονσάι? Τα μπονσάι, καλέ. Τα δεντράκια του κυρίου Βίρονα. Θέλω κι εγώ. Τι θέλεις, μωρέ, δεντράκια? Ναι, να κάνω συλλογή. Μ' αρέσουν. Σ' αρέσουν. Πελαγία SOS. Τα μαζεύουμε γρήγορα και φεύγουμε για νίκια. Παρντών! Αυτό που σου λέω. Ήπια αυτός κάτι ήπια. Δεν ήπια καθόλου και μην ανακατέβεσαι. Δεν κατάλαβα. Το έλεγα, δεν θα μας βγει σε καλό στην γειτονιά που ήρθαμε. Γιατί το λες αυτό, Χάρι? Ας τα Χάρι και τα Μάρι και να δούμε τι θα κάνουμε με το παιδί μας. Τι έπαθε το παιδί μας? Ο Μιχαλάκης λέει θέλει να κουρεύει μπονζάι. Τι είναι αυτά τα μπονζάι? Α, Χριστέ μου! Και τι, κακό είναι? Κακό είναι, βρε! Στην ηλικία του παλικαράκι που είναι, να κάθεται να κουρεύει δεντράκια. Δεντράκια, τι δεντράκια? Αλλά τι περιμένει στην παλιό γειτονιά που ήρθαμε, το νεκροταφείο? Τι σου φταίει τώρα η γειτονιά? Βάλτε και με τη γειτονιά, αν είναι δυνατόν. Λύσαξε. Πού να λυσάξει? Μου φταίει γιατί δεν υπάρχουν παρές, ρε. Δεν υπάρχουν παιδιά να παίξει, να αλυτέψει, να χαρεί τη ζωή. Να φλερτάρει τα κορίτσια. Και κάνει παρέα με τα μαμούχαλα, τα βλαμμένα του διπλανού. Βλέπει τη Βιολετέρα, τον πατέρα του που κουρεύει τα μπονζάι, κόλλησε κι αυτό. Καλέ, τι είναι τα μπονζάι, Πελαγία, τι λέει? Βλακίες λέει. Εμένα δεν με πειράζει και να μαζεύει μπονσάι. Είναι πολύ chic. Αν είναι 40 χρονών και έχει παιδιά και βαρκέται τη ζωή του. Όχι τώρα που βράζει το αίμα του. Τώρα που θα έπρεπε να φλερτάρει τα κορίτσια. Φλερτάρει τα κορίτσια? Ποιος? Ο Φούφουτος. Τι ποιος, βρε αγάπη μου? Ο Μιχαλάκης μας, γι' αυτόν δεν μιλάμε. Και μάλιστα τον άκουσα που έλεγε στην Πέττη ότι είναι ερωτευμένος. Έλα ρε Πελαγία, αλήθεια? Ναι, ναι. Αλλά τον μάλωσα κιόλας. Γιατί? Γιατί είναι μικρός για έρωτες. Μάλωσες το παιδί που ερωτεύτηκε, βρε. Αυτό είναι. Το άγχωσες, τα απογοήτευσες και τώρα θέλει να ασχοληθεί με τα μπονζάι. Καλά, θα μου πείτε επιτέλους τι είναι αυτά τα μπονζάι. Κομπλάρες το παιδί, θα μου το κάνεις αδερφή. Άντε, βρε, από το χάμο. Τένια μακρύ. Κόμπλαρο το παιδί και θα το κάνω αδερφή. Αυτό που σου λέω, λοιπόν. Αναλαμβάνω εγώ, εσύ μην ανακατευθείς. Και προπαντός, μην κουβαλείς εδώ μέσα γλάστρα με μπονζάι. Αν δεν μου πείτε τι είναι αυτά τα μπονζάι, θα βάλω τις φωνές. Έλα, βρε, μα σταμάτα. Φυτά είναι. Τόσα δα, νάνι. Τώρα, κινέζικα είναι, γιαπωνέζικα είναι, θα σε γελάσω. Και γιατί δεν μου το λέτε τόση ώρα που σας ρωτάω? Γιατί συζητάμε πολύ σοβαρά θέματα εδώ πέρα. Είσαι και εσύ, ρε Ζαμπέτα, άντρα θέλω τώρα τον εθέλω. Εγώ δεν θέλω άντρα. Έναν άντρα γνώρισα. Τον πεθερό σου και τον πήρα. Και σώθηκε. Και βέβαια σώθηκε. Με λάτρευε. Ζαμπέτα έλεγε και γλύκαινε το στόμα. Ζάχαρο. Από ζάχαρο δεν πέθανε. Έχει ανέβει πίεση. Το ζάχαρο δεν εξηγείται, αλλιώς το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Δεν απαντάει. Ποιος? Τι ποιος, παιδάκι μου, ο Χατζικοσταντόπουλος. Προσπαθώ να τον πάρω, να του εξηγήσω, να τον μεταπίσω, να επενδύσει. Δεν μου λες, είσαι εδώ ή μιλάω στον αέρα? Μίλητσα. Αγάπη μου, μπορείς να ηρεμήσεις, παρακαλώ? Όχι, δεν μπορώ να ηρεμήσω. Μας περιμένει μεγάλη καταστροφή, το καταλαβαίνεις. Θα μας κάνουν κατάσχεση, θα βρεθούμε στον δρόμο, θα τα χάσουμε όλα. Δεν απαντάει. Θα απαντήσει. Ναι, αλλά μέχρι να απαντήσει, εγώ θα έχω πάθει εγκεφαλικό. Αβρε, αγαπούλα μου, γιατί έπρεπε να ανοιχτείς τόσο πολύ? Γιατί πίστευα ότι η ελληνική αγορά αντέχει μια τέτοια επένδυση. Και ακόμα το πιστεύω, δηλαδή, απλά είναι θέμα χρόνου. Τρεις μήνες. Σου είπα, αν βρούμε κάποιον να μας δανείσει για τρεις μήνες, σωθήκαμε. Ποιος? Ο ένας σου μυρίζει και ο άλλος σου ξυνίζει. Και με το δίκιο μου. Ολόκληρος Παπαπαύλου προτιμώ να πεθάνω παρά να καταλάβουν οι άλλοι ότι αντιμετωπίζω οικονομικό πρόβλημα. Μα, αγάπη μου. Να έχεις τέτοια ακίνητη περιουσία και να ζητάμε δανεικά, δηλαδή. Όσο ζει, μητέρα μου, δεν έχω τίποτα και το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Δεν θα το συζητήσω. Πάει, έρχεται, πάει, έρχεται. Τι κάνει, μπορείς να μου πεις? Δουλειές, υποτίθεται. Το ξέρω ότι δεν είναι της παρούσης, αγάπη μου, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Δεν είναι δυνατόν, δεν ξέρει να κάνει τίποτα. Ας πάει τα ποτήρια, σπάει τα πιάτα, καταστρέφει τα ρούχα. Δηλαδή, έλεος. Υπηρέτρια έχουμε και υπηρέτρια δεν έχουμε. Σε λίγο που δεν θα έχουμε καθόλου, θα μας το λέει ευχαριστημένοι. Με θέλει ή δεν με θέλει? Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Τι ξέρεις εσύ? Δεν βλέπεις πως κοιτάει? Εδώ κοιτάει. Ναι, απλά μόλις δει ότι τον κοιτάμε κι εμείς, γυρίζει και κάνει πως κοιτάει κάπου αλλού. Επήγαινε να του μιλήσεις. Τι λες, καλέ? Να έρθει αυτός. Ο άντρας κάνει πάντα την πρώτη κίνηση. Μουσική.
κάνεις, φορέ. Τι κοιτάς. Τίποτα. Α, πολύ σου ξέκο για ένα δίπλα. Τι κάνεις, παίρνεις μάτι. Όχι. Κάνεις καμακή. Όχι, σου είπα. Μίλα, ρε, δεν είναι κακό. Γουστάρεις να τη ρίξεις. Τι. Να τα φτιάξεις, ρε, πώς το λένε, να την πιάσεις γκόμενα. Ναι, θα μου πεις. Τι. Πώς να τη ρίξω. Θα σου πω. Έλα, πάμε στο δωμάτιό μου. Όχι. Εδώ θέλω. Γουστάρεις να τη βλέπεις, ε. Ρε, τι έχουμε πάθει. Λοιπόν, άκου να μαθαίνεις. Μακαρίτης ο πεθερός, αν θέλεις να ξέρεις, ήταν υπόδειγμα σύζυγου. Μέχρι την τελευταία του στιγμή το χέρι μου κράταγε. Γι' αυτό πέθανε. Πάμπη, σε παρακαλώ, σταμάτα. Τι είπε. Τίποτε, μανούλα μου. Πώς τίποτε, αφού τον άκουσε, κάτι σου είπε. Ζαμπετούλα μου, θα μας αφήσεις τώρα στην ησυχία μας, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για το παιδί μας. Γιατί σε εμποδίζω. Ναι, μας εμποδίζεις και λες και συνέχεια βλακίες. Βλακίες λες εσύ. Και ασυναρτησίες και ανοησίες. Και άκου να δεις, αν ξαναπιάσεις το μακαρίτι τον πεθερό στο στόμα σου, κι εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Βλάχε, αστοιχείωτε, μανάβη. Θα μας αφήσεις να μιλήσουμε για το παιδί μας. Τι να πεις, μωρέ. Τι ξέρεις να λες πέρα από τις ντομάτες και τα αγκούρια σου. Θα σου έλεγα τίποτα τώρα για τις ντομάτες μου και τα αγκούρια μου, αλλά έχει χάρη που σε έχω με τα άσπρα σου μαλλιά που τα βάφεις με καραμπογιά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Λέγε, λέγε. Άλλωστε είναι γνωστό και το ποιόν και το ήθος. Τι να πεις, μωρέ, έχεις να πεις για το ποιόν μου και το ήθος μου. Εγώ δεν πήγα και σου παράγγειλα καινούρια έπιπλα. Δεν σου βάλα καλοριφέρ στο σπίτι. Άντε σηκώ, φύγε, πήγαινε κάτσε στο σπιτάκι σου. Τον ακούς και δεν μιλάς. Τι να πω, μαμά. Τι να πω. Βαρέθηκα. Κουράστηκα. Ιδέα να ξέρω, εσύ δεν κουράστηκες, Χριστιανή μου. Και κουράστηκα και βαρέθηκα. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, κάλεσε ένα ταξί τώρα αμέσως να έρθει να με πάει στο σπίτι μου. Χριστέ μου, δεν σας μπορώ άλλο. Λυπηθείτε με. Σταματήστε. Ρε, άντε, κάλεσε το μωρί μου. Μετανιώσει. Όχι. Μην το καλέσεις. Μετάνιωσα. Δες. Δεν θα φύγω, μωρέ, δεν θα φύγω. Δεν θα σου κάνω το χατήρι. Εδώ, εδώ θα κάθομαι να σου σπάω τα νεύρα. Ναι. Δεν θα στενοχωρήσω εγώ το παιδί μου για χάρη σου. Θα πάρω τηλέφωνο στο Μέγκα και θα πω να σε κάνουν επεισόδιο στις πεθερές. Ναι, και ποια πεθερά θα παίξω. Τη Σμυρνιά την κάνανε. Την Ανισόρροπλου. Εάν αγαπείτε πια. Σας βαρέθηκα, σας βαρέθηκα. Πελαγία. Πού πάει. Να γράψει το σενάριο. Λοιπόν, εντάξει. Να. Και όπως είπαμε. Όταν θέλουμε ένα κορίτσι, δεν το δείχνουμε με τη μία. Αδιαφορούμε. Γιατί? Γιατί στα κορίτσια αρέσει να τα κάνεις να υποφέρουν λίγο. Μα εγώ δεν θέλω να υποφέρει. Εδώ μιλάμε για σοβαρή περίπτωση. Ρε εσύ, απαγορεύεται να τις αφήσεις να καταλάβουν ότι είσαι τρελός για εκείνες. Καταλαβαίνεις. Απαγορεύεται. Εντάξει. Εντάξει. Κόλα. Στην Κική. Στην Κική. Με αγάπη. Μπέτη. Άλλο. Στη Σόνη. Περίμενε. Στη Θέμη. Με αγάπη. Μπέτη. Να σου πω. Έχει κι άλλα. Έχει πιαστεί το χέρι μου. Αλλά τρία. Στο Χρήστο, στον Αργύρη και στο Φώτη. Ωραία. Άντε, έλα, να τελειώνουμε. Ρε Μπέτη, πρέπει να βγάλεις φωτογραφίες για αυτόγραφα. Θα βγάλω. Τώρα με το καινούριο μου δίσκο θα μου βγάλει η εταιρεία μου. Γεια σου, Μιχαλάκη. Τι κάνεις? Θες να περάσεις μέσα? Όχι. Θέλεις κάτι? Να σου ζητήσω συγγνώμη. Γιατί? Γιατί θα σε κάνω να υποφέρεις. Ποιος ήταν, Μίλτσα? Ο μικρός Μιχαλάκης από δίπλα. Ήθελε κάτι? Κάτι, ναι, ήταν κάπως. Κάτι είχε. Ήθελε να δει εμένα, αλλά είδε σας και κόλωσε. Μίλα καλύτερα, παιδάκι μου, ακού, κόλωσε. Δεν είμαστε καλά. Κακές επιρροές που σου έλεγα, έτσι μιλάνε τα διπλανά. Και δεν μου λες γιατί κόλωσε που είδε μας. Ξακιώ, ρώτατε. Δεν μου λες, Νεφέλη, παιδί μου, γιατί είπες ότι ο Μιχαλάκης είδε εμάς και τέλος πάντων δεν μπήκε? Γιατί ήθελε να είμαι μόνη μου. Γιατί? Για να μου πει να τα φτιάξουμε. Τι? Ο Χριστός και η Παναγία. Τι λες, παιδάκι μου. Είναι ερωτευμένος μαζί μου. Ε, πείτε, δεν είναι? Ναι, είναι. Είναι, είναι. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Μην γελάς, παιδάκι μου, δεν είμαστε για γέλια, για κλάματα είμαστε. Νεφέλη, τι είναι αυτά που λες? Ποια? Αυτά. Έρωτες και αηδίες, μια σταλιά παιδιά. Εγώ, εκείνος. Τι έχουμε πάθει, βρε, τι έχουμε πάθει.
Τι ερωτικό ντελήριο μέσα σε αυτό το σπίτι. Πρόσεξε, κακομοίρα μου. Αυτό σου λέω μόνο. Πρόσεξε. Προσέχω. Άντε, γιατί είμαι ως εδώ. Ως εδώ είμαι. Γρουσούζδες. Από τον καιρό που ήρθαν σε αυτό το σπίτι, όλα ανάποδα μας πάνε. Έλα, γάρντο, είσαι φορτισμένος. Είμαι πάρα πολύ φορτισμένος και θα αποφορτιστώ μόνο όταν φύγουν από δίπλα μας. Και όταν βρεις και τα χρήματα. Α, επίτηδες το κάνεις. Εμείς με τραμ πηγαίνουμε και άλλοι με κουρσάρες. Για μας τα ντόρτια κι οι δίπλες και για άλλους οι εξάρες. Με τι γαϊδροφωνάρα έχει ο άντρας σου. Μα είχα τρελαθεί, λέω κι εγώ. Ο γιος ο δικός μου να μαζεύει μπονζάι. Έτσι να μου πεις, έκανε καμάκι το κερατούκλικο. Ναι. Με πιάσω, είπε. Όχι, αλλά εσύ με πιάλες. Με τη μικρούλα δίπλα, Ναι. Έτσι. Καλά, θα πάθει εγκεφαλικό μεταξωτός. Οι δυο γη μας με τις κόρες του. Κόλπος θα ντουρθεί. Τι είπες, ποιοι δυο γη σου. Έλα, ρούλη μου, τώρα μεταξύ μας ειλικρίνεια. Βρε, 100 η αλεπού και 100 ένα ταλεπουδάκι. Γίνεται. Δεν γίνεται. Έλα, παίζε. Δράκα ντρουμ και βρούμε θέση. Λίγο πάνω σου θα γύρω, γιατί έχω γίνει φέση. Πες ρε, δεν πιστεύω να κλέβεις. Όχι εγώ. Μην τα τσιπάς τα ζάρια. Ορίστε, σου πες έξω, θα πάρω μια σκάφη και θα πετάς τα ζάρια μέσα. Κάντε μια εναφή. Καλέ, ποιος είχα τα πουλιά. Για τα ζάρια. Δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Ναι, Θανάση παίζει, δεν θα συγκεντρωθείς. Άμα της λύγεις σου ντόκου. Όπα, τι έπαιξες εσύ. 6-5. Τι 6-5, 5-4 έφερες. 6-5 ήταν. Πάντα από δώρα πατεώνα, 5-4 ήτανε. Τι κάνεις, γεια στο πουλί. Πάρ' το και παίξε 5-4. Πού είναι τα ζάρια. Εδώ τα έχω. Κακός να μην τα έπαιρνες. Πέσε. Τι θέλεις να μου σπάσεις τα νεύρα. Πάρ' τα, παίξε 5-4. 6-5 ήτανε. Καλέ. Ρε πας καλά. Μια χαρά. Εσύ βλέπεις έναν αντάλλον. Πέσε. Μη μου λες εμένα πέσε και θα πάρω το τάβλι για να στο φορέσω κολάρο, έτσι. Εντάξει. Εγκαταλείπεις. Πέσε, εγκαταλείπεις. Γιατί αν εγκαταλείπεις, κανένα πρόβλημα. 7-0. Παρθένα. Παρθένα λέει. Ποιος, εγώ παρθένα ρε. Το φεύγα, ποιος το πήρε. Α, 7-1. Καλά. Καλά μια. Και παλούκια. Μπαλαντέρ το 8. Ωραία. Τι κάνεις εκεί. Τι κάνω, καλέ, τι... Εγώ σε ρωτάω. Μην κάνεις την κυναίκα. Κάτσε, είδα ότι έκανες την τσάντα, την ψαχούλευες. Τίποτε, καλέ, να το μαντήλι μου ήθελα. Ήμαρτον, κύριε. Πού πήγε ο νους σου. Ξέρεις πολύ καλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άντε, εσύ παίζεις. Ναι. Να σκεφτώ. Όπο, καλέ, τι χάλια, φίλο μου, μοίρασα η γρουσούζα. Έκλεισα. Τι. Έκλεισα. Τι λες, καλέ, αποκλείεται. Πώς το έκανες αυτό, ακόμα δεν αρχίσαμε. Δεν γίνεται, κάτι έκανες. Πόσους μπαλαντέρ είχες. 2 μπαλαντέρ και 2 χτάρια. Μη χειρότερα. Κάτι έκανες εσύ. Κλέβεις σαν τον Εκονότης. Εσύ να μην μιλάς. Δεν έκλεψα, καλέ. Είχα καλή τύχη, καλό χαρτί. Πόσα γράφεις. Όλα, κάηκα. Ωραία. Εγώ μοιράζω. Όχι, δεν θα παίξω, ρε, βαρέθηκα. Γιατί. Γιατί δεν έχει γούστο να παίζουμε οι δυο μας και μάλιστα Θανάση. Τουλάχιστον να ήμασταν 4 να παίζαμε καμιά μπιρίμπα. Άι στον κόρακα. Να, αν τώρα ήμασταν στη Νεάπολη, θα είχαμε παρέα. Την Πετρούλα, την Αργυρό, την Πόπη. Όχι εδώ που μας έχει πάει μοναξιά. Μα σου λέει αγωνάκι, κι άσου βαδιαμέρες μας στη Νεάπολη. Ένα τεσάρι να μας χωράει όλους. Εσύ δεν λες να έρθουμε εδώ, που κανένα δεν ξέρουμε και κανείς δεν μας ξέρει. Και από ό,τι φαίνεται, ούτε πρόκειται να μας μάθει. Την έχει δώσει εδώ πέρα. Άρε, άρε, και πού είσαι ακόμα. Θα μας βαρέσει η μοναξιά κατά κέφαλα εδώ πέρα που ήρθαμε. Εμείς είμαστε μαθημένοι αλλιώς, πελαγία, να πενοβγαίνει κόσμο στο σπίτι μας. Νεάπολη και πάλι Νεάπολη. Θα παρακαλάς να γυρίσουμε πίσω. Λοιπόν, τελείωσε το αποφάσισα. Θα αρχίσω τις επισκέψεις. Πού? Εδώ, καλέ, στη γειτονιά. Να γνωρίσω κόσμο. Να αποκτήσω κοινωνική ζωή. Είδαμε και στη Λέσχη που γράφτηκες κοινωνική ζωή που αποκτήσες. Και αυτοί οι διπλανοί μας, τι μούχλες που είναι. Ησυχάσανε. Επιτέλους. Να σου πω. Δεν βρίσκεις ότι έτσι όλο αυτό έχει κάποια γοητεία. Ποιο? Αυτό έτσι που είναι δίπλα μας, η Πελαγία, ο Μπάμπης. Μιράντα, τι λες? Ξέρω, έτσι, το έχω σκεφτεί πολλές φορές και... Μ' αρέσει έτσι που είναι απλοί άνθρωποι που μιλάνε, γελάνε, που χαίρονται την κάθε στιγμή. Που φωνάζουν, που τσακώνονται. Είναι ζωντανοί. Είναι οι πρωτόγονοι.
Εντάξει, και χαρούμενη. Χαζό χαρούμενη. Όσο πιο χαμηλό το επίπεδο, τόσο πιο μεγάλη η χαρά. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι λες, αλλά είναι καλοί άνθρωποι. Είναι ενοχλητικοί άνθρωποι. Κοίταξε, όλα τα είχα τώρα να μιλάω για το χάρι και την πέλη μου έλειπε. Είδες, δεν πήρε ο Χατζηκωνσταντόπουλος ακόμα. Είδα. Τρία μηνύματα του έχω αφήσει. Έχω απελπιστεί. Η κόρη μας η μεγάλη πού είναι? Πάνω διαβάζει. Από το μεσημέρι επάνω είναι, δεν έχει κατεβεί καθόλου. Έχει να κάνει μια εργασία πάνω στον Σέξπιρ, στα αγγλικά. Να ζει κανείς ή να μη ζει. Αν το τηλέφωνο χτυπάει, λείπω εγώ, την κλίση προωθώ. I knew all along that I was right at the start about the seeds of the weeds that grew in your heart. The satisfaction for these factions. Εξάρες. Έλα, τελείωνε. Και πεντέως δηλαδή δεν με χαλάνε. Τελείωνε ρε. Και 6-4. Κοίτα τι καράγκιο ζηλίκια κάνει, δεν είναι παιδί μου αυτός. Περίμενε, συγκεντρώνομαι. Άντε, τελείωνε. Yes. Παιδιά, θα το σκοτώσω, εξάρες. Τι έκανες ρε. Τίποτα, τέχνη. Τι τέχνη ρε, απαντεώνα, λέγε τι έκανες. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μία. Ναι. Δύο. Τρεις. Ναι. Τέσσερις. Τι να κάνουμε, συγγνώμη, αυτά έχει ζωή. Άντε, χάσου, βλάκα. Εσύ να χαθείς. Ζαμπέτα. Τι ζαμπέτα και ζαμπέτα, βρε. Καλά σου λέει. Βρίζει το παιδί μας για το τάβλι. Άντε ηρέμησε τη χάμω και παίξαν άνθρωπος. Αφού κλέβει. Τότε βρες άλλον για τάβλι. Ποιος κλέβει, μωρέ, ποιος κλέβει. Εσύ, ρε, νταβέλη αρχιλιστή. Κοίτα, το γελάει. Γελάει με τα μούτρα σου, ρε. Ναι, το βλέπω, τη γελάει. Το τέρας, αγάπη μου. Κάποιος είναι. Η Μιράντα θα έρθει την ώρα. Λες να ξέρει πυρίβα. Πέντε κούκια. Γεια σας. Καλώς ήρθες. Ο Άρης. Εδώ είναι. Άρη, η Λίζα. Πάμε πάνω. Πού πάτε. Στο δωμάτιό μου έφερε την εργασία για το Σέξπιρ. Να διαβάσουμε. Άντε, καλή επιτυχία, βρε παιδιά. Το πιάσατε το υπονοούμενο, ε. Σέξπιρ. Ωραία, κρύο. Άρη. Τι? Γιατί έπαιρνες την κλίση μου? Γιατί έτσι? Μου την έδωσε. Το ξέρω. Και μένα μου την έδωσε τα απογεύματα, μου το κλείσε στα μούτρα. Συγγνώμη. Ορίστε η εργασία σου. Σας ευχαριστώ. Δεν θα δεις αν είναι εντάξει. Εντάξει, μια χαρά είναι. Εσύ, είσαι εντάξει? Τώρα που είμαστε μαζί, ναι. Γιατί πήγε δίπλα, δεν κατάλαβα. Πήγε να δώσει τον Άρη την εργασία για τον Σέξπιρ. Γιατί? Γιατί, την κάνουνε μαζί, είναι στην ίδια ομάδα. Και ντύθηκε εξώφυλλο για να πάει δίπλα. Περιποιήθηκε λίγο τον εαυτό σε, έλα μου και εσύ τώρα. Για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, για ευνόητους λόγους να πας κι εσύ. Πού? Δίπλα, για να κόψει κίνηση. Πού θες με τα καλά σου, πήγαινε εσύ. Εγώ περιμένω τηλεφώνημα, παιδί μου, δεν μπορώ. Στο κινητό, πάρ' το μαζί σου. Και να πάρει ο Χατζηκωνσταντόπουλος και να ακούσουν ότι έχουμε οικονομικό πρόβλημα. Δεν είσαι καλά. Δεν είσαι καθόλου καλά. Αυτός είναι. Ναι, κύριε Χατζηκωνσταντόπουλε, τι κάνετε, γεια σας. Είσαστε πάρα πολύ απασχολημένος, ναι, το κατάλαβα. Ναι, για το θέμα της επένδυσης στην κλινική. Το ξέρω ότι τα έχουμε πει, αλλά... Ναι, σας ακούω, κύριε Χατζηκωνσταντόπουλε, σας ακούω. Σε 6 μήνες... Ναι, σε 6 μήνες είναι αργά, δεν... Εντάξει, κύριε Χατζηκωνσταντόπουλε, εντάξει. Όπως νομίζετε, όπως νομίζετε. Γεια σας.
άρχισε να ετοιμάζεσαι για το πέραμα. Εάν δεν βρούμε αμέσως χρηματοδότη, έχουμε καταστραφεί. Να, αυτό είναι, με παράτηση και εμένα, παράτηση και το τάβλι στη μέση. Και σηκώθηκε και έφυγε. Αφού έχουν να κάνουν εργασία στα αγγλικά τα παιδιά. Και εργασία να μην είχε, καλύτερα να είναι με την κοπέλα παρά με σένα. Συμφωνώ απολύτως. Μη με κοιτάει καθόλου. Άντε, τα έχω πάρει με τη μοναξιά εδώ που με κουβάλει η κόρη σου. Εγώ τέτοια ώρα στη Νεάπολη θα ήμουν στο καφενείο. Ναι, καφενείο και Άγιος ο Θεός. Ήθελα να ξέρω, δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς καφενείο. Να κόψω το καφενείο, να κόψω τις παρέες. Έκοψα και τη δουλειά, να τρελαθώ, να ησυχάσετε. Τίποτα. Πρέπει να βρω κάτι να ασχολούμαι. Θα ανοίξω ένα μαγαζί. Τι μαγαζί, μπάμπι μου? Τεμπελχανείο. Άντε, παράτα μας. Αυτή ήταν η Μιράντα σίγουρα. Κάτι θα σκεφτώ. Κάτι έτσι να είναι πιασάρικο. Πες καμιά ιδέα, ρε Ζαμπέτα. Γεια. Καλώς την, καλησπέρα. Καλώς τη γειτόνισσα. Να, ορίστε βρε. Η γειτόνισσα θα μας πει που είναι μέσα στα πράγματα. Τι να σας πω. Πού να στα λέω, Μιράντα μου, ο μπαμπίνος μου. Θέλει να κάνει κάτι. Πώς να σου το πω. Να κάνει μια δουλειά. Δουλειά? Τι δουλειά? Να, βρε γειτόνισσα, βαρέθηκα να κάθομαι. Πιάστηκα να κάθομαι. Εσύ που κόβει το μάτι σου, δεν έχεις να μου προτείνεις τίποτα έτσι, κάτι να πιάσει, κάνα μαγαζί, καμιά επιχείρηση? Ναι, η αλήθεια είναι, έχω μια ιδέα. Πες δε! Ναι, θα σας πω, αλλά η Λίζα πέρασε από εδώ. Καλέ, είναι πάνω με τον Άρη μας. Διαβάζουν. Ο Στεοβίρονας χρειάζεται έναν επενδυτή. Ναι. Τέρμα το φάσα. Αυτό θα γίνεις. Τι δουλειά κάνει ο σύζυγός σας, επενδυτής? Αχ, πολύ μ' αρέσει. Τρελαίναμε. Μπράβο, Μιράντα μου. Ωραίο, ακούγεται. Σταμάτα, Πελαγία, σταμάτα. Βρε γειτόνισσα, τι δουλειά κάνει ένας επενδυτής? Τίποτα. Απλά βάζει το κεφάλαιο και παίρνει το κέρδος. Δηλαδή θα κάθεται. Κατά κάποιο τρόπο. Άντε, ως και τα κοκόρια σου γεννάνε. Αχ, πολύ μ' αρέσει αυτή η ζωή των πλουσίων. Όχι. Εμένα δεν μ' αρέσει να κάθομαι. Εγώ θέλω να ασχολούμαι. Όχι, θα ασχολείσαι με το κεφάλαιο, με τις μετοχές του και θα σου δείξω ο Βίρονας. Καλά, με συγχωρείς, κάτσε γιατί θα τρελαθώ. Το συζητάς κιόλας. Σταμάτα, ρε Πελαγία, ρωτάω. Να μην ρωτάς, πάει και τελείωσε. Θα γίνεις επενδυτής, το αποφάσισα εγώ. Ο Βίρονας θέλει. Γιατί να μην θέλει, άμα βάλεις το κεφάλαιο, μεγάλη του χαρά. Ελπίζω. Γιώργη, ωραίο ακούγεται έτσι, σαν μια αρχή, ας πούμε. Πού είναι? Ποιος? Ο Βίρονας. Α, δίπλα. Πάω να του μιλήσω. Όχι, μισό λεπτό. Γιατί? Ας τους βρει Μιράντα μου να τα πούνε οι δυο τους σαν άντρες. Όχι, ήθελα πρώτα να το πω εγώ. Κάτσε εσύ. Ήδη έχεις κάνει τόσα πολλά για μας. Ας κάνει κάτι κι αυτός. Μπιρίμπα, ξέρεις. Ναι. Ωραία. Άλλη μία μας χρειάζεται. Ας το πάνω μου. Το φτιάξαμε το καρέ. Τι έμαθα, γείτονα, θα κάνουμε business παρέα. Τι? Κάτσε, βάλε ένα ουσκάκι να μου τα πεις. Συνεταιράκι μου.